Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που εξυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού τουρισμού και προωθεί τον θεματικό τουρισμό στη χώρα μας, μίλησε στη Βουλή ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος. Αναφερόμενος στις ισχυρές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και στο γεγονός πως οι ξένοι επισκέπτες στην Ελλάδα αυξάνονται σταθερά, υπογράμμισε πως υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του τομέα. Σημείωσε όμως πως για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να επενδύσουμε, όπως είπε, στην ποιότητα, σε καλύτερες υπηρεσίες και σε πιο σύγχρονα πακέτα διακοπών, τα οποία καλύπτουν τα θέλω και των πιο απαιτητικών επισκεπτών. Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που εξυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού τουρισμού και προωθεί τον θεματικό τουρισμό στη χώρα μας, μίλησε ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Τήλιος στη Βουλή. Αναφερόμενος στις ισχυρές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και στο γεγονός πως οι ξένοι επισκέπτες στην Ελλάδα αυξάνονται σταθερά, υπογράμμισε πως έχουμε ακόμη μεγάλα περιθώρια ανάπτυξη του τομέα. Σημείωσε όμως πως για να το πετύχουμε χρειάζεται να επενδύσουμε στην ποιότητα, σε καλύτερες υπηρεσίες και πιο σύγχρονα πακέτα διακοπών, τα οποία καλύπτουν τα θέλω και των πιο απαιτητικών επισκεπτών, όπως υπογράμμισε. Κάτι που το νομοσχέδιο πρόσθεσε του Υπουργείου Τουρισμού επιδιώκει με ρυθμίσεις που προωθούν μεταξύ άλλων τον θρησκευτικό, αλλιευτικό, ορεινό και ορειβατικό τουρισμό, καθώς και τον εινοτουρισμό και αγροτουρισμό. Βιώσιμες και σύγχρονες εκδοχές τουρισμού που, σύμφωνα με τον κύριο Στήλιο, χαρακτηρίζονται από τον σεβασμό στην τοπική φυσιογνωμία, την αναζήτηση του φυσικού κάλους και αγάπη για την παράδοση και την ιστορία, μορφές που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, τη δύναμη της πολυπολικής Ελλάδας. Ο ελληνικός τουρισμός εδώ και πολλά χρόνια είναι ένας βασικός τομέας της οικονομίας μας. Είναι όμως και ένας τομέας που έχει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Για να γίνει πράξη αυτό, χρειάζεται να επενδύσουμε στην ποιότητα, σε καλύτερες υπηρεσίες, σε πιο σύγχρονα πακέτα διακοπών που απαντούν και καλύπτουν τα θέλω και των πιο απαιτητικών επισκεπτών. Χρειάζεται να καινοτομούμε, να εξελισσόμαστε, να μην μένουμε δέσμεοι του παροχημένου μοντέλου ήλιος και θάλασσα. Το νομοσχέδιο που συζητάμε φιλοδοξεί να κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Προωθεί και στην Ελλάδα μορφές θεματικού τουρισμού όπως ο θρησκευτικός, ο ορεινός και ορειβατικός, ο εινοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο αλλιευτικός, ο ιαματικός και το κάμπινγκ πολυτελείας. Βιώσιμες και σύγχρονες εκδοχές που χαρακτηρίζονται από το σεβασμό στην τοπική φυσιογνωμία, αναζητούν το φυσικό κάλος, την παράδοση και την ιστορία. Και κυρίως αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιφερειών μας, τη δύναμη της πολυπολικής Ελλάδας, στοχεύοντας στη χωρική και χρονική επέκταση του ελληνικού τουρισμού. Γι' αυτό ορθά το νομοσχέδιο εξυγχρονίζει τόσο το πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού τουρισμού όσο και της τουριστικής εκπαίδευσης. Υιοθετεί καλές διεθνείς πρακτικές. Ανοίγει νέα πεδία δράσης για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Διευθετεί πολεοδομικά ζητήματα για καταλύματα και άλλες τουριστικές υποδομές και απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούν να αυξηθούν, αρκεί να δούμε τον τουρισμό ως κάτι ευρύτερο, ως το μέσο για την πολυδιάστατη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ως πυλώνα μιας Ελλάδας παραγωγικής. Τα 32 εκατομμύρια επισκέπτες είναι και 32 εκατομμύρια ενδυνάμει καταναλωτές ελληνικών προϊόντων. Υπάρχουν είδη θεματικού τουρισμού που είναι συνυφασμένα με την ελληνική παραγωγή. Ο εινοτουρισμός και ο αγροτουρισμός, για παράδειγμα, δύο τομείς που γνωρίζω καλά από τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές των ελληνικών προϊόντων, των πιο ευληματικών μας προϊόντων, όπως το κρασί, το λάδι, η ελιά και βέβαια τη φέτα.
Η σύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή και τη γαστρονομία είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ένα αναξιοποίητο ακόμα κεφάλαιο για τον πρωτογενή μας τομέα. Και ένα εργαλείο marketing για την προσέλκυση επισκεπτών, διότι η μοναδική βιοποικιλότητα της πατρίδας μας παράγει τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας, υγιεινά και ασφαλή. Προχώρησε και στην πρόταση για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την οργάνωση σε κλάστερ των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, με στόχο να προσφέρουν σε επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία, τους θρύλους και τον πολιτισμό κάθε τόπου. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το Ιόνιο, μια περιοχή που, όπως είπε, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο λόγω των παραλιών της, προσφέροντας ένα πακέτο με επισκέψεις σε αρχαιολογικά μνημεία όπως η Νικόπολη στην Πρέβεζα ή η αρχαία Αμβρακία στην Άρτα. Μία πολύ ανοιχτό μουσείο με βυζαντινές εκκλησίες και νεότερα μνημεία, μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση για επιπλέον εμπειρίες και ταυτόχρονα να στηρίξουμε περιοχές με μικρή επισκεψιμότητα αλλά μεγάλες δυνατότητες και καλές προοπτικές όπως η Άρτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μεγάλο κεφάλαιο για κάθε οικονομική δραστηριότητα είναι ο άνθρωπος και ο εργαζόμενος. Η εποχή μας ζητά εργαζόμενους εξειδικευμένους και καλά καταρτισμένους. Αν θέλουμε το μοντέλο μας να είναι ανταγωνιστικό και βιώσιμο διεθνώς, τότε η επένδυση στη σύγχρονη τουριστική εκπαίδευση είναι μονόδρομος. Σχεδόν 400.000 είναι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον τουρισμό. Την ίδια όμως στιγμή καταγράφονται χιλιάδες και νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα. Με μια εθνική στρατηγική βασισμένη στην επανακατάρτιση και στη διαβίου εκπαίδευση μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά, να δημιουργήσουμε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουμε την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας συγκαταλέγεται σταθερά στους 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Με συνεχή ανωδική πορεία, έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να δημιουργήσουμε μια νέα τουριστική οικονομία. Έναν πυλώνα ανάπτυξης που να συνδυάζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ευρύτερων περιοχών από τους νομούς και τις διοικητικές περιφέρειες και διαφοροποιεί το τουριστικό μας προϊόντο. Προτείνω να διαμορφώσουμε μία στρατηγική ώστε να οργανωθούμε σε κλάστερς επιχειρήσεις με τουριστικά πακέτα που θα προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης στις διακοπές του αναζητά ερεθίσματα, να γνωρίσει την ιστορία, τους θρύλους, την παράδοση, τον πολιτισμό ενός τόπου. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Οι παραλίες του Ιόνιου Πελάγους προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Ένα πακέτο με επισκέψεις σε αρχαιολογικά μνημεία όπως η Νικόπολη στην Πρέβεζα ή η αρχαία Αμβρακία στην Άρτα, μια πόλη ανοιχτό μουσείο με βυζαντινές εκκλησίες και νεότερα μνημεία, προσφέρει αυτά τα ερεθίσματα. Και έτσι μπορούν να υποστηριχθούν και περιοχές με μικρή επισκεψιμότητα αλλά μεγάλες δυνατότητες και καλές προοπτικές όπως είναι η πατρίδα μου η Άρτα. Κυρία Υπουργέ, η κυβέρνηση έχει εργαστεί για τον ελληνικό τουρισμό και έχει φέρει ήδη καλά αποτελέσματα. Η προσπάθεια όμως οφείλει να συνεχιστεί και μετά την νομοθέτηση. Η ανάπτυξη δεν διατάσσεται από το κράτος. Απαιτεί την κινητοποίηση των πιο δημιουργικών και δραστήριων δυνάμεων της κοινωνίας. Αυτές οφείλουμε να ενισχύσουμε, να στείλουμε ένα ισχυρό σήμα στην επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα ότι η κυβέρνηση ακούει τα αιτήματά της και απαντά στις ανάγκες της, με στόχο να δημιουργήσουμε έναν πραγματικά εξωστρεφή, βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουριστικό κλάδο. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια με το σημερινό νομοσχέδιο, γι' αυτό σας καλώ να το υπερψηφίσετε. Σας ευχαριστώ.
Τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόση Τάσιο υποδέχθηκαν το πρωί στο Δημαρχείο της Σάρτας, καλωσορίζοντας τον στην πόλη. Ο κύριος Τάσιος βρίσκεται σήμερα στην Άρτα ως βασικός ομιλητής σε εκδήλωση που έχει θέμα «Οι γέφυρες των αρχαίων Ελλήνων». Προσκεκλημένος του Συλλόγου Αστρονομίας και Διαστήματος Αστρολάβου στην Άρτα είναι ο ακαδημαϊκός Θεοδόσης Τάσιος, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής σε μια σεμνή εκδήλωση θα μιλήσει με θέμα «Οι γέφυρες των αρχαίων Ελλήνων» στο υπαίθριο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Με αφορμή την παρουσία του στην Άρτα το πρωί της Παρασκευής επισκέφθηκε το Δήμαρχο Αρταίων Χριστόφορο Σαφάκα. Από αύριο πρέπει να υπάρξει ανάθεση. Από ό,τι γνωρίζω πάντως τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον κοντά στη γεφύρωση εκεί στη γέφυρα και στα βάθρα, κάνει κάθε χρόνο κάποια συντήρηση περιφέρεια, δηλαδή φτιάχνει ας πούμε έτσι... Διευθετεί την κίτρινη. Ναι, ναι. Εξομαλύνει την κίτρινη. Ναι, αυτό είναι ένα μήνυμα. Για να μην υπάρχει ίσως μεγάλη πίεση από τη ροή. Ωστόσο όμως, κύριε Δήμαρχε, η απευθείας έλεγχος της κατάστασης του θεμελίου, των μέρους διαβρώσεων που θα έχουν γίνει εντωμεταξύ, της συμπεριφοράς των έργων που κάναμε τότε, τίποτα δεν είναι αιώνιο. Αυτό πρέπει να γίνει ξανά. Δυστυχώς. Ο κύριος Θεοδόσης Τάσιος είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα και διακρίνεται για την υψηλή μόρφωσή του σε πολλά πεδία. Έτσι, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το βράδυ της Παρασκευής θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία και με την Εφορία Αρχαιοτήτων. Ο κύριος Τάσιος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Δήμαρχο Αρταίων, αντάλλαξε αναμνηστικά δώρα. Εδώ είναι που επιτρέψτε ως πενιχρά δώρα αντίδωρα. Και Δήμαρχε, εδώ είναι ένα σχετικό σπασταδίο όπου δίνω βάρος στην μεγάλη σημασία που έχει η έκδοση του ελληνικού βιβλίου επί 400 χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Από την Αγιοπετρούπολη μέχρι τη Μαδρίτη και κυρίως Βενετία, Ταγιέστη, Βιέννη, Μόσχα και πολύ λιγότερο βέβαια στον ελληνικό χώρο με τους Τούρκους. Αλλά άμα ρωτήσεις ένα μέσο νέο Έλληνα, ξέρεις πόσες δεκάδες χιλιάδες ελληνικά βιβλία τυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας και κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Στη ζωοπανήγυρη των Τρικάλων τι πουλιότανε, λέει, πουλιότανε μουλάρια. Όχι, πουλιότανε και βιβλία. Και βιβλία. Είναι απίστευτο. Θέλω να πω... Πρώτη φορά το ακούω και εγώ, δεν ξέρω... Στις παραγγελίες. Αν μέσα στις παραγγελίες. Εδώ είναι όλο το ιστορικό σε μια συντετριμένη έκδοση. Όλη τη ιστορία των ελληνικών τυπογραφείων παντού μέχρι την Επανάσταση και βεβαίως, για να μην το παινευτούμε, και η τάση του οποία υπήρχε μετά τον γαλλικό διαφωτισμό προς την κατεύθυνση των θετικών επιστημών είναι απίστευτο. Έβλεπε ότι κόβονταν οι γραμματικές, κόβονταν τα λειτουργικά και βάζαν μαθηματικά. Και βάζαν τα μαθηματικά, υπήρχαν πάντα. Μετά αυξήναν οι φυσικές επιστήμες, τα ιατρικά, τα τυπογραφίες, τις οικονομίες. Στο τέλος, 80% των εκδόσεων, όσο πλησίαζε η Επανάσταση, ήταν θετικές επιστήμες. Απίστευτο. Η τάση αυτή δυστυχώς κατεστράφει και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πενιχρόνο αντίδρον για την ευγένειά σας. Να είστε καλά. Τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την καλοσύνη του και που διάβασε και εκείνη την εισήγηση και ξεράφηκε και το στόμα του να διαβάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ υποστηρίζω ότι η Επανάσταση 21 δεν μπορούσε να γίνει από τους χωροφύλακες των Τούρκων. Ποιους νομίζω ονομάζουν χωροφύλακες των Τούρκων? Σ' Αρματολούς. Τι ήταν η Αρματολή? Η Αρματολή και κλέφτη. Σιγάρε Μίτσο. Ποιος πλήρωνε, τι έκανε, ποιος τη συνέλευε, ποιος την οργάνωσε, ποιος τη διέδωσε την Επανάσταση? Τι ήταν? Άσε που στην Άρτα ήταν και ο Σκουφάς. Αυτοί οι απίστευτοι τρεις έμποροι ήταν. Ούτε στρατηγοί ήταν, ούτε λόγοι ήταν, τίποτα. Έμποροι. Συνέλαβαν αυτό το λόγο. Γιατί με τον ίδιο λόγο που η Αθηναϊκή Δημοκρατία γεννήθηκε στην αγορά. Εκεί κυκλοφορούσαν οι ιδέες. Αυτή η φρεσκάδα των εμπόρων
Εδώ είναι όλοι οι λόγοι, γι' αυτό λέει ο τίτλος είναι το πνεύμα και το αίμα. Πριν από το αίμα δούλεψε το πνεύμα. Και νομίζω το όμοιον, εδώ έχω για τον κύριο αντιδήμαρχο του πολιτισμού, είναι πολιτισμένος άνθρωπος. τον έχουμε μπροστά. Είναι κάπως οι αιτίες. Πρώτα απ' όλα με τέτοιες ευγενέστατες προσκλήσεις πώς να αντέξεις. Δεύτερον, έχω πράγματι δεσμούς, είτε με την αγάπη μου προς την ιστορία της πόλεως, την απίστευτη ιστορία που δεν την ξέρουν οι Έλληνες και αυτό έχει σημασία, είτε από το γεγονός ότι έχω τεχνικά έργα, είτε με δικιά μου μελέτη, είτε με συμμετοχή, είπαμε χάρη τη γέφυρα, τη δικιά μου στην Άρτα ή ακόμα και την, αν θέλουμε να πάμε στην ευρύτερη περιοχή, τη συμμετοχή μου στην υποβρύχια διέλευση του Ακτιού Πρέβεζα ή ακόμα και τη συμμετοχή μου στην σωτηρία της ιστορικής γέφυρας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περισσότερη σημασία θα έδινα λιγάκι στις φιλίες που έχω δημιουργήσει και την αγάπη προς ένα λαό, το οποίο, ξέρετε, δεν ξεχνώ το γεγονός ότι, επειδή είμαι από αγροτική οικογένεια, ότι πράγματι όταν το 1882 έγινε η πρώτη σύγκρουση, ας την πούμε, οποιοσδήποτε εκτάσεως ανάμεσα στους αγρότες και στους συμφλικάδες που έγινε εδώ και που και αυτό δεν είναι αρκετά γνωστό, εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα στην πολιτική ιστορία της χώρας. Είπα να κάμπω σε αιτίες για τις οποίες ξανά είμαι εδώ και ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που λένε και αρχίζουν και τρομάζουν οι κάτοικοι με τη συντήρηση αυτής της γέφυρας. Με τι τώρα να τρομάξουν. Όταν δεν κάνανε ίχνος συντηρήσεως επί δεκάδες χρόνια και αντί για συντήρηση κάναν βανδαλισμό, όταν κρεμάσανε θηριώδεις σωλήνες, ιδρεύσεως στους λεπτούς κορμούς δεξιά και αριστερά, τρομάξαν να τους πείσουν να τα βγάλουν. Ή που ρίχναν τα αλάτια πάνω και σκουριάσαν οι σωλήνες της αποχέτευσης και αρχίσαν να γλύφουν τα αλατόνερα και να σκουριάζουν τα σίδερα της γέφυρας. Mm-hmm. Τώρα ξυπνήσανε και στεναχωριούνται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ας είναι καλά ότι αυτή η γέφυρα όλα αυτά τα άντεξε και το γεγονός ότι η αντίστοιχη μελέτη την οποία προκάλεσε το Κεντρικό Δημοσιοϋπουργείο Δημοσίων Έργων από την εταιρεία του κ. Σιγάλα πριν από 25 χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Αντί να ενισχύει κανείς, δεν έχει παρά να εφαρμόσει τη μελέτη της άρσεως των συνεπειών της μη συντηρήσεως. Τίποτα άλλο. Άρση συνεπειών της μη συντηρήσεως. Η μελέτη υπάρχει. Πριν από 25 χρόνια. Ας την εφαρμόζουν. Αυτό λέγαμε με τον κύριο Δήμαρχο προηγουμένως. Είναι κάτι που είναι σχετικό απλό. Αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας. Πιθανότατα να εννοούν ότι αν πριν από 60 χρόνια είχαμε τα φορτία των 40 τόνων και τώρα έχουμε φορτία των 60 τόνων, φυσικά το ίδιο συμβαίνει και με τα οποιαδήποτε τεχνικά προϊόντα. Από αυτή την άποψη, ναι, ειδού το νέο αίτημα για την δημιουργία μιας νέας γεφύρωσης, όχι μόνο για λόγους βάρους κυκλοφορίας, αλλά για λόγους πλήθους κυκλοφορίας κτλ. Αλλά δεν θα ήταν κρίμα, για να μην πω ότι θα ήταν και μια τεράστια ευθύνη, να καταστρέψει κανείς την υφιστάμενη αυτή γέφυρα που είναι και ένα το πόσιμο μετά από τη γέφυρα του πρωτομάστρα και η οποία είναι μια χαρά μετά τη συντήρησή της. Τι δούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο όσον αφορά τα πέτρινα γεφύρια που έχετε εστιάσει και ξέρετε ότι αυτός είναι και ο πολιτισμός μας σε όλο αυτό στην Ήπειρο και γενικότερα σε όλη στην Ελλάδα. Τι πιστεύετε, πώς πρέπει να αναδειχθούν από εδώ και έπειτα? Το έλεγα και πρόσφατα σε μια ανάλογη συνέντευξη. Νομίζω ότι είναι τόσο καλά μελετημένα όλα τα γεφύρια τα πέτρινα από διάφορες εκδόσεις και διάφορους μερακλείδες μελετητές παντός είδους, ώστε εάν ο φίλος μου, ο Περιφερειάρχης, το αποφάσιζε ή η Περιφέρεια γενικότερα, θα μπορούσε ωραιότατα να βγάλει μια μικρή πίστοση, ώστε να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι απογραφές και με τις λεπτομέρειες, να ψηφιοποιηθούν όχι οι αντίστοιχες εκδόσεις, αλλά να δημιουργηθεί ένα αρχείο για το σύνολο αυτών των γεφυρών. Δεν χρειάζεται επιτόπου δουλειά ή μπορεί να είναι ασήμαντη η επιτόπου δουλειά. Είναι δουλειά γραφείου να μαζέψει το σύνολο αυτών των πληροφοριών, να δημιουργηθεί το αρχείο και τότε
με προγραμματικές συνεργασίες είτε με το Τεχνικό Επιμελητήριο ή με τα Πανεπιστήμια, Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνία Αθηνών, Πάτρας, να δημιουργήσει μία σειρά από επιτόπου εποπτικές, όχι σε βάθος, μόνο εποπτικές, κατατάξεις σε τρεις βαθμούς επίγοντος, άμεση, έμεση, μακροπρόθεσμη, και μετά όταν όλο αυτό συστηματικά είναι έτοιμο, ξέρετε πόσο μεγάλο πλήθος από χορηγούς θα εμφανιστεί, για να σας το διαβεβαιώνω, ότι υπάρχει μεγάλη προθυμία από πολλούς χορηγούς, ούτως ώστε να αρχίσει να δημιουργείται ένα μακροχρόνιο βεβαίως πρόγραμμα συντήρησης και ανάδειξης αυτού του θησαυρού, περιλαμβανομένων και εκείνων που καταστράφηκαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της Άρτας είναι και η Παρηγορήτισσα. Έτοιμο πολλών Αρτινών είναι για πολλά χρόνια να μπει στην UNESCO. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Ομολογώ ότι δεν με είχε απασχολήσει, διότι με απασχολούσε πάντα το θέμα της συντήρησης και δόξα τω Θεώ έγινε. Το πρώτο μεγάλο βήμα έχει γίνει και τώρα, καθώς έχει ανατηθεί από την περιφέρεια σε ένα πολύ καλό μελετητή η νέα μελέτη, και καθώς έχουμε και καινούργιες κατευθύνσεις ερευνών που μπορούν να γίνουν και να ολοκληρωθούν τα δεδομένα, ώστε μετά την τεκμηρίωση να έχουμε και την τελική μελέτη, ας πούμε, για την ανάδειξη και την ασφάλεια του μνημείου, και όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και την ανάδειξη και του διακόσμου. Λέω, μετά από όλα αυτά, θα είναι ακόμα ωριμότερο το αίτημα προς την κατεύθυνση της UNESCO. Νομίζω ότι αυτά θέλουν έναν κατάλληλο χρονισμό, ώστε από εκεί και πέρα όμως είναι εύκολα τα επιχειρήματα, διότι η Παρηγορήτισσα έχει το τεράστιο πλεονέκτημα να έχει την τολμηρότερη στατική λύση, να έχει κρυμμένες τεχνικές, τις οποίες η διακεκριμένη έφορος, η κυρία Κοδογιώργη, ξέρει, Κοδογιάννη, τις ξέρει, και έχει επίσης το καλό ότι έχει από καθαρά αισθητική άποψη, και μάλιστα να σας πω κάτι, πέραν της εσωτερικής στοιχογραφίας και μόνον τα αρμολογήματα, τα επιμελή αρμολογήματα στο εξωτερικό, αυτά είναι μοναδικά πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία για την υποστήριξη αυτού του αιτήματος. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αρταίων ευχαρίστησε θερμά τον κύριο Τάσιο για την παρουσία του στην Άρτα, αλλά και για τη γόνιμη συζήτηση που πραγματοποίησαν σε θέματα όπως η γέφυρα, αλλά και η νέα γεφύρωση. Τον υποδεχτήκαμε με χαρά. Έχουμε πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη για επίτιμο δημότη της Άρτας. Θα έχουμε το βράδυ την εκδήλωση που θα τον τιμήσουμε. Μόνο θετικά και μόνο γνώσεις και εμπειρίες μπορείς να πάρεις από μια συζήτηση με ένα τέτοιο καθηγητή, με ένα τέτοιον άνθρωπο, με την εμπειρία του, με τις γνώσεις του, με την οξυδέρκειά του. Συζητήθηκε όσον αφορά η γεφύρωση, που είναι λογικό, η ιστορία της γεφύρωσης, το μέλλον της γέφυρας και πώς εμείς πρέπει σαν Άρτα να φροντίσουμε να συντηρούμε τη γέφυρα και τις δύο γέφυρες, μάλλον και το ιστορικό μας γεφύρι και τη νέα γέφυρα, που όπως είπε και ο ίδιος δεν πάβει να είναι και το πόσιμο πλέον μετά από 60 χρόνια. Παρόλο λοιπόν που αυτά τα χρόνια υπήρχε μία αδράνεια όσον αφορά τη συντήρηση και το αντίθετο, ίσως περισσότερες φορές επιβαρύνθηκε η συγκεκριμένη γέφυρα, οφείλουμε πλέον να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα συντήρησης, μια κατάλληλη μελέτη να μπορούμε να τη συντηρήσουμε και ασφαλή, αλλά και να επεκτείνουμε και με δεύτερη γεφύρωση ίσως. Που ήταν έτσι, πολύ θετικός ο κύριος. Ήταν πολύ θετικός, και μετά από τόσα χρόνια, όπως είπε και ο ίδιος, άλλες οι ανάγκες, άλλες οι απαιτήσεις, άλλος το πλήθος του κόσμου που τη χρησιμοποιεί, το βάρος των οχημάτων και ούτω καθεξής. Όσον αφορά το ιστορικό γεφύρι, και αυτό θέλει συντήρηση, παρόλο που έγινε τότε μια σημαντική προσπάθεια όταν αντιληφθήκαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα υποστήλωσης και στήριξης του γεφυριού, όπως όλα
Αν δεν τα συντηρήσουμε, κάποια στιγμή θα έχουμε πρόβλημα. Άρα πρέπει να φροντίσουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και συνεργασία και με το Υπουργείο και με την Περιφέρεια και με οτιδήποτε χρειαστεί, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα συντήρησης όπως όλα χρειάζονται. Τον ενώνει με την Άρτα, όπως είπε, και άλλα στοιχεία, πέρα από τις γεφυρώσεις, ίσως και με την παρηγορήτησα που έχει και με τον αγωγό που έκανε κοντά στην περιοχή εδώ, τον υποθαλάσσιο αγωγό. Οπότε είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και όπως είπα και πριν, μόνο πληροφορίες και κέρδος μπορείς να έχεις με μια τέτοια συζήτηση. Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιγουμενίτσας η τροποποίηση του σχετικού κανονισμού, ο οποίος ρυθμίζει τις χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων με τη διασφάλιση της ακόλυτης προσβασιμότητας για το κοινό, αλλά και με τη δυνατότητα χορήγησης αδειών χρήσης για παραγωγικούς σκοπούς, το μέτρο που αυτή δεν παρακολύει την βασική του δημόσια και κοινόχρηστη χρήση. Με πρωτοβουλία μάλιστα του Δήμου, εξασφαλίστηκε η ισχύ των διατάξεων του κανονισμού χωρίς να επιβληθούν υπέρμετροι περιορισμοί στην άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων μετά και την ψήφιση του νόμου 5092 του 2024. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας με ανακοίνωσή του επιχειρεί να αποσαφηνίσει και να διευκρινίσει ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πρόσφατα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η τροποποίηση του σχετικού κανονισμού, ο οποίος ρυθμίζει τις χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων με τη διασφάλιση της ακόλυτης προσβασιμότητας για το κοινό, αλλά και με τη δυνατότητα χορήγησης αδειών χρήσης για παραγωγικούς σκοπούς, το μέτρο που αυτή δεν παρακολύει την βασική του δημόσια και κοινόχρηστη χρήση. Αν το σώμα όμως, γιατί θα έχουμε και άλλα, αλλά δημιουργούμε μια άλλη χώρο, ο οποίος θα βάζουμε τραπεζοκαθίσματα. Αν οι ίδια, αν έχουν κάποιοι άλλοι και μας ζητήσουν στις συγκεκριμένες θέσεις τραπεζοκαθίσματα, πούμε και σε αυτούς, ναι, θα το ψηφίσω κι εγώ. Διαφορετικά δεν έχω τίποτα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Έτσι. Αν όμως δεν υπάρχουν ίδιες αντιμετώπιση και στους άλλους επαγγελματίες της περιοχής, δεν θα δώσω. Εννοείται ότι η αντιμετώπιση θα είναι ίση σε όλους και... Ναι, ορίστε κύριε Δημήτρη. Ναι, προφανώς θα είναι ισότιμη αντιμετώπιση, στο βαθμό όμως που μας επιτρέπει η νομοθεσία σε ένα χώρο που ζητηθεί είτε με ομορότητα είτε συζητηθεί να βγει σε δημοπρασία, μπορούν να τηρηθούν οι όροι του 5092. Έτσι, να το λάβουμε υπόψη αυτό. Δεν είναι όλη η παραλία στην ίδια έκταση. Για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, το λέω. Ωραία. Λοιπόν. Είτε με δημοπρασία, είτε με ομορότητα, δεν σημαίνει ότι όποιος ζητάει την ομορότητα ή αν εμείς αποφασίσουμε τη δημοπρασία. Ναι. Αν εγώ έχω επαγγελματία στην περιοχή και στα 200 μέτρα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι κατάλληλος να του ξεδάψει τα πετήματα, θα μου δοθεί εμένα, θα έχω την αυτή αντιμετώπιση. Εννοείται. Γιατί εδώ δεν υπάρχει αιμορροτέ, δεν είναι έμπροστα τη επιχείρηση. Και επαναλαμβάνω. Και φυσικά να πληρείται η νομοθεσία. Προφανώς. Επαναλαμβάνω. Στο βαθμό που πληρείται, που πληρούν οι όροι τη νομοθεσία, είτε για ομορφωτική είτε δημοπρασία, ναι. Να έχουμε ίση αντιμετώπιση σε όλου του επαγγελματίε, να το ψηφίσουμε. Λοιπόν, το ψηφίσετε. Εσείς κύριε Μπέζα και εσείς. Πολύ χαίρομαι που το ψηφίζουμε ομόφωνα. Λοιπόν και, συνεχίζουμε. Όπως είπε ο κύριος Νταΐς, με πρωτοβουλία του Δήμου εξασφαλίστηκε η ισχύ των διατάξεων του κανονισμού χωρίς να επιβληθούν υπέρμετροι περιορισμοί στην άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων μετά και την ψήφιση του νόμου 5092. Θεωρούμε λοιπόν, πρόσθεσε, ότι πρόκειται για έναν ισορροπημένο κανονισμό που διασφαλίζει το πρώτιστο αγαθό της κοινής χρήσης των δημοσίων χώρων χωρίς να αποκλείει δευτεροβόντως και συμπληρωματικά τη χρήση του για παραγωγικές δραστηριότητες μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που επιβάλλει αυστηρές προσεγγίσεις. Για τους λόγους αυτούς, είπε, ζητούμε από το επαγγελματικό κοινό του Δήμου την αυστηρή τήρηση των διατάξεων του κανονισμού. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ακόμη πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αλλά παρόλα αυτά κάνουν χρήση αυτών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώνονται παραβιάσεις των όρων των σχετικών αδειών του κανονισμού και της νομοθεσίας εν γέννη. Οι πρώτοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από μεικτά κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους του Δήμου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και της ελληνικής αστυνομίας διατύπωσαν αυστηρές συστάσεις για την τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων σε εξαιρετικά σύντομο και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν υπάρχει πλήρη συμμόρφωση, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, είπε. Το μέτρο αυτό είναι πρώτη στα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού, αφού δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κατηγοριών επαγγελματίες, οι συνεπείς και οι ασυνεπείς, με τους τελευταίους να εκμεταλλεύονται την ανοχή των πρώτων και στην ουσία να επιχειρούν με αθέμητο τρόπο. Είναι φυσικά και μέτρο που στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την προστασία των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων από αυθαιρεσίες. Επίσης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εκμίσθωσης χώρων για τη λειτουργία καντινών και την ανάπτυξη καθισμάτων σε παραλίες του Δήμου με απόλυτη διαφάνεια και εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς να επιτραπεί να δημιουργηθούν μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές συνθήκες με την απαγόρευση ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αρκετές παραλίες, ώστε να είναι ελεύθερες προς χρήση για το ευρύ κοινό, καθώς και με αποκλεισμούς περιοχών για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση για τη διασφάλιση της ακόλυτης πρόσβασης του κοινού στις παραλίες θα ελεγχθεί αυστηρά όπως επιβάλλεται από τις σχετικές οδηγίες του κράτους. Για το λόγο αυτό, είπε, ζητούμε από τους παραχωρησιούχους να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις προβλέψεις νομοθεσίας, αλλά και να τηρούν τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν, όπως παραδείγματος χάρη, καθαριότητα, εφταξία χώρου, διευκόλυνση πρόσβασης αμαία και άλλα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε σε ευχάριστη θέση να επιβληθούν οι κυρώσεις για παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά αν και όπου χρειαστεί θα γίνει, ως μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και διασφάλιση της χρήσης των παραλίων από το κοινό, χωρίς υπέρμετρους περιορισμούς. Επικαλούμαστε, είπε, την κοινωνική ευθύνη της επαγγελματικής κοινότητας περιοχής και ελπίζουμε ότι η διαχείριση της συνολικής κατάστασης θα διενεργηθεί χωρίς προβλήματα και εντός πλαισίου συνεννόησης που θα επιτρέψει την αρμονική συνύπαρξη όλων των δράσεων στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους αλλά και στις παραλίες. Υπάρχει μία κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού η οποία θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες για ελέγχους στις διαδικασίες και στην παρακολούθηση των όρων παραχώρησης χρήσεων σε κοινοχρήστους χώρους. Είτε αυτό αφορά κοινόχρηστους χώρους εντός του αστικού ιστού, είτε αφορά παραλίες. Ήδη ορισμένοι εξ ημών έχουν αντιληφθεί ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μεικτά συνεργεία του ελεγκτικού συνεδρίου για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού, του Δήμου, της αστυνομίας και πολύ σύντομα και της κτηματικής υπηρεσίας θα κάνουν ελέγχους για το αν έχουν δοθεί οι άδειες και για το αν γίνεται ορθή χρήση των αδειών που έχουν δοθεί και βεβαίως και αν τηρούνται οι όροι της νομοθεσίας. Και στο κομμάτι του πώς ο Δήμος αδειοδοτεί και στο κομμάτι του πώς ο παραχωρησιούχος εφαρμόζει την αδειοδότηση και την νομοθεσία. Ο Δήμος συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία όχι ως στοχός συγγενής, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Συμμετέχει ενεργά διότι όντως υπάρχει μία προσπάθεια ελέγχου πολύ πιο οργανωμένη από κάθε άλλη χρονιά, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν. Να θυμίσω ότι ο Δήμος έχει έναν κανονισμό που έχει επικυρωποιηθεί πριν από 2 περίπου μήνες. Ο κανονισμός αυτός έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που υπήρχαν για την παραχώρηση χρήσεων σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης, ο Δήμος έκανε προσπάθεια ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος 5092 με έναν ορθολογικό τρόπο, χωρίς να πάμε σε καταστάσεις παράλογες και με υπέρμετρη δυσκολία στις επιχειρήσεις. Ο Δήμος προσπάθησε και πέτυχε στο Δρέπανο αφενός και στο Μακρυγιάλι αφενός να αποκλειστεί ένα μεγάλο μέρος της παραλίας σε συνεργασία με τον ΟΦΙΠΕΚΑ για την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου, όπου δόθηκαν παραχωρήσεις, δόθηκαν με στόχο και το πετύχαμε να μην έχουμε μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές καταστάσεις και έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού. Αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος
Ό,τι προσπάθεια έκανε ο Δήμος και οι υπηρεσίες του ώστε να διευκολύνει μια κατάσταση για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ένα δύσκολο περιβάλλον, να το τονίσω ξανά αυτό, άλλο τόσο ο ίδιος ο Δήμος θα είναι αυστηρός στην τήρηση του κανονισμού που όλοι μας ψηφίσαμε και της νομοθεσίας. Θέλω λοιπόν να κάνω έκκληση στους συνδημότες και στους άλλους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ιγουμενίτσας να είναι πολύ προσεκτικοί, να τηρούν απαρέγκλητα τους όρους της νομοθεσίας, γιατί πραγματικά δεν θέλουμε να έρθουμε στη δύσκολη θέση να επιβάλλουμε πρόστιμα και όλες τις άλλες διοικητικές κυρώσεις που έπονται των προστήμων. Αν χρειαστεί όμως, αν προκύψει, όχι αν χρειαστεί, αν προκύψει από τη διαδικασία ελέγχων, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε, όχι μόνο γιατί έτσι πρέπει βάσει νόμου και βάσει της αρχής ότι ο χώρος, ο δημόσιος είναι κοινόχρηστος, αλλά και γιατί είναι θέμα ισότιμης μεταχείρισης επαγγελματιών, δικαιοσύνης και προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού αλλά και των συνεπών επιχειρηματιών. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι η εξαίρεση του κανόνα η επιβολή προστήμων και ο κανόνας θα είναι μία ομαλή τήρηση των όρων των αδειοδοτήσεων και της νομοθεσίας. Ωραία, ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Καλοκαίρι για διακοπές, Ελωμάς για προσφορές. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Αλώμα παγωτά μείον 50%. Παπαδοπούλου γεμιστά 2+1 δώρο. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε φτερούγιο κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπές μόνο 1,99 το κιλό. Κόλλιο στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων μόνο 3,18. Στέλλα ζυμαρικά μόνο 78 λεπτά. Ψιλοκομμένες ντομάτες κρέκα 400 γραμμαρίων στη μισή τιμή. Ελωμάς χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκάρι μόνο 3,49. Μάξι χαρτί κουζίνας επαγγελματικό 2 κιλών μόνο 6,98. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Εδώ στην καρδιά της Ήπειρου, σε ένα κόσμο που η γαστρονομία συναντά την παράδοση, γεννιέται ένας θρύλος. Κασκαβάλι Πίνδου, το έφι ποτηρί που ταξίδευε με τα άλογα από τις κορυφές της Πίνδου στα πέρατα του κόσμου. Σήμερα, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ηπείρου, το κασκαβάλι παράγεται ξανά στον τόπο του. Με την ίδια αυθεντική διαδικασία, διαχειρός καράλι. Ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πιστοποιείται σύντομα ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής μας αγκαλιάζουν ήδη με αγάπη το κασκαβάλι Πίνδου. Το χρησιμοποιούν σε πολλές πρωτότυπες συνταγές μοναδικής γαστρονομίας για να μας χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Κασκαβάλι Πίνδου. Γεύση που ξυπνάει μνήμες. Ταξιδεύει την ψυχή και αγγίζει την καρδιά. Κασκαβάλι Πίνδου. Διαχειρός καράλι. Φροντιστήριο Κύκλος. Το σχήμα της επιτυχίας. Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Την 47η ετήσια Γενική Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε
η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου το απόγευμα της Πέμπτης στα Γιάννενα. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, συμμέτοχοι ενημερώθηκαν για τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το 2023, καθώς και το στρατηγικό της σχέδιο για τα επόμενα έτη. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Ηπείρου, ο κ. Βασίλης Κολλιός, επεσήμανε μεταξύ άλλων πως το 2023 αποτέλεσε μία χρονιά για την τράπεζα με αύξηση κερδών, μείωση των κόκκινων δανείων και ισχυρή ρευστότητα. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου πραγματοποίησε την Πέμπτη το απόγευμα την 47η ετήσια τακτική συνέλευση στο ξενοδοχείο Ηπείρους Παλάς στα Ιωάννινα. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, συμμέτοχοι ενημερώθηκαν για τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Ηπείρου για το 2023 και το στρατηγικό της σχέδιο για τα επόμενα έτη. Επισημαίνεται ότι εγκρίθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σημάνει με την ομιλία του ο πρόεδρος της Τράπεζας Ηπείρου, κ. Βασίλης Κολλιός, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους. Η φετινή τακτική Γενική Συνέλευση έχει ιδιαίτερη σημασία για με μένα, καθώς είναι η πρώτη της θητείας μου ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2023 απετέλεσε μια χρονιά με σημαντικές προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αυστηρές νομισματικές πολιτικές και η σταδιακή άρση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης δημιούργησαν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας στην οικονομία διεθνώς. Παρόλες τις αλλεπάλληλες και συνεχείς προκλήσεις, η παγκόσμια οικονομία αποδείχθηκε ανθεκτική με τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού να έχει υποχωρήσει κυρίως λόγω της άμεσης λήψης νομισματικών και δημοσιονομικών μέτρων. Επιπλέον, η ταχεία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, η ελληνική οικονομία το 2023 σημείωσε ικανοποιητική, αν και επιβραδυνόμενη ανάπτυξη, υψηλότερη ωστόσο από την αντίστοιχη της Ευρωζώνης. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2%, κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης των εξαγωγών και των επενδύσεων, ενώ ο γενικός πληθωρισμός σημείωσε σημαντική επιβράδυνση, χάρη κυρίως στην υποχώρηση των τιμών των ενεργειακών αγαθών. Η χρονιά που πέρασε είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα για την ελληνική οικονομία, απετέλεσε η ανάκτηση πιστοπολιτικής αξιολόγησης στην επενδυτική κατηγορία, γεγονός που αναμένεται ότι θα βοηθήσει στη μείωση των επιτοκίων δανεισμού του δημοσίου και των τραπεζών και κατ' επέκταση των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων και των οικοκυριών στην Ελλάδα. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας κατάφερε την εξυγίαση των δανειακών χαρτοφυλακίων και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που θα διευκολύνει την πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές κεφαλαίων και στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά το έτος 2024 2,3% και περίπου 2,5% το 2025. Ωστόσο, για τη συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής, η οικονομική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο των μεταρρυθμίσεων της αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων για την αύξηση των επενδύσεων και της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Σχετικά με τα ζητήματα που πιθανολογούνται να αποτελέσουν πηγές κινδύνου και βεβαιότητας για την ελληνική οικονομία, αυτά αφορούν το ενδεχόμενο επιδείνωσης του ρυθμού ανάπτυξης των χωρών της Ευρωζώνης και τις γεωπολιτικές κρίσεις και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία, στις ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τυχόν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Ο κύριος Κολλιός συνέχισε αναφέροντας: αυξήσαμε όλα μας τα μεγέθη προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας και μειώσαμε εντυπωσιακά τα κόκκινα δάνεια, ενισχύοντας έτσι την κερδοφορία μας. Όσον αφορά τη θέση των συνεταιριστικών τραπεζών στη χώρα μας, αυτή έχει ενδυναμωθεί και τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι διόλου περίεργο που πλέον οι συνεταιριστικές τράπεζες αναφέρονται ως ο πέμπτος πυλώνας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, μετά τις τέσσερις μεγάλες συστημικές. Θεωρούμε ότι έχουμε συνεισφέρει και εμείς σε αυτό το ρόλο
που έχουμε διαδραματίσει στην τοπική και κατ' επέκταση ελληνική οικονομία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και σίγουρα ότι, στο μέλλον θα συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στην ενδυνάμωση της θέσης των συνεταιριστικών τραπεζών στη χώρα μας. Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου το 2023 αποτέλεσε μια χρονιά κατά την οποία κάναμε σημαντικά βήματα προς την υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού μας σχεδίου. Πρόκειται για ένα σχέδιο που δημιουργήθηκε από το όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου, του Στρατηγικού Επενδυτή και της Διοικητικής μας Ομάδας και υλοποιείται με τη συμβολή όλων των ανθρώπινων δυναμικών. Ένα σχέδιο που αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, την εντοπιότητα, την ευελιξία, την αμεσότητα, την αξιοπιστία, τις ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας. Αυτό φυσικά είναι και το πλεονέκτημα, το ιδιαίτερο που έχουμε εμείς σας σε Συνεταιριστική Τράπεζα. Αυξήσαμε όλα μας τα μεγέθη, προχωρώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας και μειώσαμε εντυπωσιακά τα κόκκινα δάνεια, ενισχύοντας την κερδοφορία μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στην τοπική οικονομία και κοινωνία και έμπρακτα να προσφέρουμε στήριξη που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ηπείρου. Είναι δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση και να δημιουργήσουμε αξία για τον τόπο μας, τους μετόχους μας, την κοινωνία. Τα χρήματα, όπως όλοι ξέρουμε, επενδύονται στην Ήπειρο. Για μια ακόμα φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Ο κύριος Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, στην έναρξη της ομιλίας του αναφέρθηκε στο στόχο της τράπεζας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός Ηπείρου και να εξέλθει από μια μικρή συνεταιριστική τράπεζα σε μια περιφερειακή τράπεζα πρώτης επιλογής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι η τράπεζά μας δεν έλαβε ποτέ κρατική ενίσχυση, ενώ η μεγάλη μείωση του μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων επιτυχάνεται με εσωτερική διαχείριση εκτός Ηρακλείου. Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας Ηπείρου απεικονίζεται και στα οικονομικά της μεγέθη. Θα ήθελα να αναφερθώ στα κυριότερα από αυτά. Πετύχαμε αύξηση κερδών προπροβλέψεων κατά 14,48% από 5.248.000 στα 6.008.000. Αύξηση των καθαρών κερδών προφόρων κατά 70,38% από 1.347.000 σε 2.295.000. Τα ίδια μας κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 7,77% από 25.458.000 σε 27.467.000, ανεβάζοντας το δείχτη της κεφαλαϊκής μας επάρκειας στο 15,83%. Η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 31% από το 38% πέρσι. Ισχυρή ρευστότητα με κάλυψη του δείχτη LCR στο 293% και το δείχτη δανείου προς καταθέσεις LDR στο 77,94%. Οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν στο 6,24%. Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, πρόσφατα τους είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί μας, και όλων των ευρωπαϊκών φορέων με τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης αναλογικά με το μέγεθος μας. Εκτός από τα πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα από τον κύριο Τρομπούκη, έχουμε προβεί και σε σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη μεγάλη μετάπτωση μετά από αυτήν του βασικού συστήματος τραπεζικών εργασιών σε νέο πάροχο των POS και των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρουμε POS τελευταίας τεχνολογίας Android που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της ΑΑΔ. Χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες με δυνατότητα αλλαγής του κωδικού CVC για λόγους ασφαλείας, υπηρεσία που εφαρμόζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Iris Payments, αποτελώντας την πρώτη μη συστημική τράπεζα που το εφάρμοσε. Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η τράπεζα πρωτοστατεί στη στήριξη των τομέων του πολιτισμού, του αθλητισμού, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας.
Στον τομέα του πολιτισμού ενισχύουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Πινακοθήκης Ευάγγελου Αβέρωφ. Στηρίζουμε το Φεστιβάλ Δουδόνης και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Σωματείου Διάζωμα για την αποκατάσταση των 5 αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Στον τομέα του αθλητισμού χορηγούμε επί σειρά ετών το Ιωάννα Lake Run. Και στον τομέα της καινοτομίας στηρίζουμε την πρωτοβουλία της ομάδας Σι Ιωάννινα με στόχο τη μετατροπή των Ιωαννίνων σε περιφερειακό κέντρο ψηφιακής οικονομίας. Τέλος, στον τομέα της βιωσιμότητος, στηρίζουμε το δίκτυο ClimaNet για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της πόλης μας ως το 2030. Το 2023 ανήλθαν στα 296.850 έναντι 279.402.022, σημειώνοντας αύξηση 6,24%. Οι καταθέσεις στις άλλες τράπεζες, τις εμπορικές, 2.385 έναντι 2.907 το 2022. Κύριο χαρακτηριστικό των καταθέσεων είναι η σύνθεσή τους με τις προθεσμιακές καταθέσεις να καταλαμβάνουν το 52,88% το 2022, 46,36%. Οι καταθέσεις ταμιφθηρίου στο 25,10% έναντι 28,28% και οι καταθέσεις όψεως το 22% έναντι 25,37% το 2022. Στο τέλος του 2023 ήταν 271.234.000 έναντι 287.124 το 2022. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 31/10/23 ανήλθαν 31,34%, μειωμένα κατά 6,62% σε σχέση με το 31/10/22, το οποίο ήταν η βελτίωση αυτή ήταν ως αποτέλεσμα της ελοποίησης της στρατηγικής διαχείρισης καθυστερημένων ανοιγμάτων, η βελτίωση των ανακτήσεων από λειτουργικές ροές και τέλος η οριστοποίηση κινήτων και διαγραφή απαιτήσεων. Από τα παραπάνω δάνεια, τα επιχειρηματικά ανήλθαν στο 81,30%, τα στεγαστικά δάνεια 16,44%, κατανοητικά δάνεια 1,66% και σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις με 10,60%. Ο εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, κ. Βασίλειος Τσουκανέλης, ανέφερε. Το ένα είναι υπάρχει μια τεράστια βελτίωση στα αποτελέσματα της τράπεζας, αναφέρθηκε και ο κ. Βουγιούκας και ο πρόεδρος αυτό, στο κομμάτι των κόκκινων δανείων. Η τράπεζα με εγκεκριμένο προϋπολογιστικό στόχο το 37%, το 23 έκλεισε στο 31. Η πορεία δείχνει ότι ίσως και πριν το τέλος του 26 θα προσεγγίσουμε το μονοψήφιο αριθμό και αυτό όλο έχει γίνει χωρίς να πουλήσει η τράπεζα χαρτοφυλάκιο, χωρίς να έχει ενταχθεί στον Ηρακλή ή σε κάποιο άλλο μέσο και χωρίς να έχουμε πάρει και ποτέ κρατική βοήθεια. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχει γίνει με το ελάχιστο δυνατό κόστος και κοινωνική αναταραχή, γιατί η τράπεζα με πολύ προσεκτικό τρόπο διαχειρίζεται τα ευαίσθητα αυτά θέματα των συνεταίρων μας και πελατών μας, οι οποίοι για διάφορους λόγους αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα σε όλες τις κρίσεις που περάσαμε, και οικονομικές και πανδημίες και ενεργειακές και επιτοκίων, και πάντα η τράπεζα ήταν δίπλα τους και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται νομίζω από όλους. Ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και πρόεδρος του Βασικού Μετόχου, θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα της απερχόμενης χρήσης, τα οποία έρχονται να προσθεθούν σε εκείνα που έχουν επιτευχθεί από την ημέρα που το Ταμείο συμμετείχε στο κεφάλαιο της Τράπεζας, προσδίδοντας όχι μόνο ισχυροποίηση αυτή, αλλά και κατά κοινή ομολογία την ανωδική εν γέννη εξέλιξη, η οποία μας οδηγεί σε αυτό που επανειλημμένα έχουμε αναφέρει όλοι μας και όλοι μας έχουμε οραματιστεί και αποτελεί ένα βασικό στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μιας ισχυρής τράπεζας που θα μπορεί να δραστηριοποιείται και εκτός περιφέρειας Ηπείρου. Μια τράπεζα που διδάσκεται από το παρελθόν, που αξιοποιεί το παρόν και σχεδιάζει, θα έλεγα, για το μέλλον, με κέντρο τον άνθρωπο και πάνω απ' όλα τα μέλη της. Για άλλη μια χρονιά η τράπεζα κατάφερε να αυξήσει την απόδοσή της και να καταγράψει βελτιωμένους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι ξεπερνούν την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε συνεχόμενες χρονιές βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων,
θα μπορούσαν να ήταν και καλύτερες, αλλά είναι εξαιρετικά ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που έχει επιτευχθεί είναι αποτέλεσμα της στενής επαφής με την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Έχουμε υλοποιήσει εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, προκειμένου να παραμείνουμε επίκαιροι και αν θέλετε να ξεπεράσουμε και τον ανταγωνισμό, αλλά ταυτοχρόνως επενδύουμε και στην προσωπική επαφή με τους πελάτες μας μέσα από τα καταστήματά μας. Είμαστε στη συνεχή αναζήτηση αυτής της χρυσής τομής και μέχρι στιγμής έχουμε την αίσθηση, νιώθουμε ότι τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν. Υπήρξε και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που η τράπεζα έδειξε τα αντανακλαστικά της απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις που δέχονται όλα τα νοικοκυριά και των εργαζομένων, μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, να το αναφέρουμε, και στάθηκε με έμπρακτο και δίκαιο τρόπο δίπλα στους εργαζόμενους και ειδικά στους χαμηλότερα αμοιβόμενους. Στο σημείο αυτό, δεν θα μπορούσα να σημειώσω και την παρουσία του στρατηγικού μας επενδυτή, του ΤΕΑΕΠΑΕ, το οποίο από το 2015 αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και συνδυαστικά με την παρουσία του Ταμείου, η όλο και αυξανόμενη συμμετοχή των υπηρετών στο κεφάλαιο της τράπεζας, όπως επίσης και η συμπεριφορά και ο τρόπος που εργάζονται οι εργαζόμενοι καθημερινά, αποτελούν πυλώνα εμπιστοσύνης και αμεσότητας, αισθήματα τα οποία διοχετεύονται στην τοπική κοινωνία και επιστρέφουν με πολλαπλά ωφέλη για την τράπεζα. Εμείς, ως Σύλλογος Εργαζομένων, δηλώνουμε παρόν και θα συνεχίσουμε να ασκούμε τον θεσμικό μας ρόλο με υπευθυνότητα και ωριμότητα, όπως άλλωστε κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως έχουμε δηλώσει, εργαζόμενοι και η διοίκηση θα πάμε χέρι-χέρι στην επόμενη μέρα για την τράπεζα. Από σεισμό ταρακουνήθηκε η Άρτα το πρωί της Παρασκευής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Ο σεισμός, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην Άρτα και στις γύρω περιοχές. Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Άρτα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 13 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Φιλιππιάδας και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Βάσει μαρτυριών, στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, σεισμός έγινε αισθητό σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και κυρίως στην Άρτα, την Πρέβεζα και τα Ιωάννινα. Οδηγίες για το σεισμό. Αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι, τι θα πρέπει να έχετε? Στερεώστε γερά στους τοίχους, τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. Απομακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν και να εμποδίσουν την έξοδο. Φυδώστε καλά τους τοίχους, το θερμοσύφωνα και τις δεξαμενές καυσίμων και νερού. Τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα σε χαμηλότερα ράφια. Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και τους ανεμιστήριους οροφοής. Προσδιορίστε καλά προφυλακισμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια. Μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες. Μακριά από εξωτερικούς τοίχους. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού νερού και φυσικού αερίου. Για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, να ξέρετε, είναι τα εξής: 112, 199, 166 και το 100. Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και βαλιτζάκι πρώτων βοηθειών. Έξω από το σπίτι, επιλέξτε έναν ασφαλή χώρο συνάντησης μετά το σεισμό, ο οποίος να βρίσκεται μακριά από κτίρια και δέντρα και μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια. Όταν γίνεται σεισμός, αν είστε μέσα στο σπίτι, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο, τραπέζι, γραφείο, θρανείο, γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του. Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσο του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι σας και τον αφιένα. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τροματίσουν. Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι. Μην βγείτε στο μπαλκόνι.
Αν είστε σε ψηλό κτίριο, απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς χώρους. Και αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα, διατηρήστε την ψυχραιμία σας, μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση, μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τους εξόδους, γιατί κινδυνεύετε να αποδοποθηθείτε. Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο, απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια. Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε στο κεφάλι σας με αυτά. Αν βρίσκεστε πάλι μέσα στο αυτοκίνητο, καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο, ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Αποφύγετε να περάσετε από σύριγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις. Τι μπορείτε να κάνετε μετά το σεισμό αν είστε μέσα στο σπίτι? Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς. Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και του γύρου σας για πιθανούς τραυματισμούς. Εάν υπάρχουν βαριά τραυματισμοί, μην τους μετακινείτε. Εκενώστε το κτίριο από το κλιματοκοστάσιο. Μην χρησιμοποιείτε ανελκυστήρα, αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού. Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών και μην δίνετε σημασία σε φημολογίες. Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας, ώστε να μην γίνετε εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης. Χρησιμοποιήστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφρόντωση των τηλεφωνικών δικτύων. Και τέλος, αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάπες, κομμένα καλώδια, διαρροή υγρά αερίου ή φυσικού αερίου. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής, επισκευή κάρτας γραφικών, υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, καλύψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Όπισθεν Πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ Α Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές 555.gr. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις προβλέπει το καιρός αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 40 και κατά τόπους 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπει το καιρό στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 και κατά τόπους έως 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται καιρός και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως απογευματινές ώρες, προβλέπεται καιρός στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 και κατά τόπους έως 41 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.